κύριος Μηταράκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όπως όλοι οι συνάδελφοι, είμαστε και εμείς θετικοί στο θέμα της παράτασης. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, από την εμπειρία μου και από την προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, αν είναι να δούμε σοβαρά το θέμα του φαρμάκου, μάλλον μιλάμε για τέλη 2018, ίσως και αρχές επόμενης χρονιάς. Ήδη είμαστε ένα χρόνο και δεν έχουμε μπει στο μεγαλύτερο μέρος του όγκου της δουλειάς, που από ό,τι ακούω και από τους συναδέλφους πλειοψηφίας, είναι το φάρμακο. Δεύτερον, να πω ότι είναι θετικό ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια διακομματική συνένεση στο να κληθεί η Γενική Επιθεωρήτρια, η κυρία Παπασπύρου. Νομίζω ότι επειδή διερευνά το Κελπνό, θα βοηθήσει, αν συμφωνήσει και το ΣΥΡΙΖΑ, να βοηθήσει στην υπόθεση που συζητάμε, που είναι η υπόθεση του Κελπνό. Επίσης, να σημειώσω ότι εμείς είμαστε θετικοί και για την πρόταση για την κλίση του κυρίου Παρίσι. Θα θέλαμε να τεθεί και αυτή σε ψηφοφορία. Συμφωνώ με προλαλήσετε συναδέλφους ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μια διαδικασία για το φάρμακο. Για το φάρμακο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με αρχή, μέση και τέλος. Τα διαδικαστικά θέματα είναι μεγάλα και δεν έχω μια πρόταση να καταθέσω τώρα, αλλά ίσως χρειαστεί και εκτός συνεδρίασης να συντονιστούμε λίγο τα κόμματα, να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση αυτού του θέματος. Είμαστε θετικοί στο να έρθει η πρόεδρος του ΕΟΦ. Να σημειώσω αυτό που είπε και ο κ. Νικολόπουλος. Αν ξέραμε ότι θα υπήρχε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής που θα πήγαινε και εμείς θα θέλαμε να έρθουμε, καλό είναι για αυτές τις κινήσεις που πολύ καλά κάνετε, κύριε Πρόεδρε, και τις κάνετε, να υπάρχει μια συνεννόηση. Φαντάζομαι ότι και άλλοι συνάδελφοι θα βρίσκαν αυτή την επίσκεψη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να κάνω δύο σχόλια κλείνοντας. Αν πράγματι πάντως μετά από ένα χρόνο, κρατάω τα νούμερα που είπε ο σεβαστός ο κ. Παπαδόπουλος, ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ίσως στο φάρμακο διασπαταλίστηκαν 23 δισεκατομμύρια και 80 δις γενικά στο θέμα της υγείας, μετά από 12 μήνες, αν κάνουμε ένα απολογισμό των θεμάτων που συζητάμε και προσθέσουμε τα δυνητικά θέματα που συζητάμε, δεν έχουμε φτάσει ούτε στο 1/100 αυτό που υποτίθεται ήταν η βάση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το λέω σχόλιο με την επευκαιρία της 12μηνης τη συμπλήρωση σχεδόν ενός χρόνου από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής. Είχα κάνει και το ίδιο σχόλιο στην προηγούμενη παράταση που δόθηκε. Τέλος, για να διευκρινίσω κάτι που είπε ο κύριος Διοργαντάς, γιατί ακούστηκαν κάποια σχόλια. Έστω και €1 να λείπει από το Κελπνό είναι και νομικά και ηθικά καταδικαστέο. Δεν υπάρχει όριο, όπως αστειευόμενος είπε κάποιος κύριος συνάδελφος, στο τι μπορεί να έχει χαθεί από το Κελπνό. Όμως θέτουμε ένα θέμα αξιοπιστίας των στοιχείων που παρουσιάστηκαν από τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, όταν δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ του 2,30, του 140 ή οποιοδήποτε άλλου νούμερου προκύπτει από κάποιες χειρόγραφες αρθρήσεις αριθμών. Ευχαριστώ.